2 και θα κάνουμε σήμερα παρέα με πολύ ωραίους καλεσμένους. Έχω τη μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο την κυρία Κωνσταντίνα Μιχαήλ, η οποία πρωταγωνιστεί στην παράσταση Σεβάς Χανούμ. Μαζί της είναι και ο κύριος Ιάσονας Χρόνης, ο οποίος συμμετέχει στην παράσταση. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας, γεια σας. Συμμετέχει στην παράσταση με όλους τους τρόπους. Θέλω να πω, τραγουδάει, παίζει. Ναι. Θα μας τα πείτε. Θέλω να ξεκινήσει ο Ιάσονας. Κυρία Μιχαήλ, σας γνωρίζουμε. Ναι. Σας γνωρίζουμε. Εγώ τουλάχιστον παρακολουθώ και τις συνεντεύξεις σας. Ναι. Μ' αρέσετε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τα λέω ωραία, ε. Νομίζω ότι τα λέτε αληθινά. Ναι. Τα κάνω κιόλας. Η αλήθεια είναι, έχω σύμπτωση λόγων και πράξεων, οπότε αυτό είναι σημαντικό. Τον κύριο Χρόνη τώρα το μαθαίνω, τώρα το γνωρίζω. Καλό αργά παρά ποτέ. Έτσι. Είστε κι εσείς, δεν είστε ηθοποιός, είστε τραγουδιστής. Εσείς είστε στιχουργός. Είμαι, ναι, ας πούμε ότι είμαι τραγουδοποιός. Τραγουδοποιός. Και συμμετέχετε στην παράσταση σε Βάσχανο μου τραγουδώντας. Μάλιστα. Εσείς, κυρία Μιχαήλ, τραγουδάτε στην παράσταση. Φυσικά και τραγουδάει, θα απαντήσω εγώ για εκείνο. Φυσικά και τραγουδάει, εννοείται. Τα τραγουδάει και πάρα πολύ όμορφα. Ναι. Σε κοντάρι, ας πούμε, αλλά είναι και από μόνο της έχει τη φωνή, μπορεί να το κάνει δηλαδή. Πολύ έντονη ήταν, μια πολύ έντονη προσωπικότητα. Μια γυναίκα η οποία τριάμβευσε στο μουσικό πάλκο, δίπλα σε πολύ μεγάλα ονόματα. Και μάλιστα έζησε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Από εδώ ξεκίνησε. Γεννήθηκε στη Δράμα. Αλλά μετά την κατοχή ήρθαν οι γονείς του πατέρα, τους έφερε στη Θεσσαλονίκη. Γαλουχήθηκε με έναν τρόπο και μικρό κορίτσι γύρω στα 18 το σκάσε για να γίνει τραγουδίστρια κάτω, με τους καλλιτέχνες, τους ρεμπέτες, τη Τσάνη. Γιατί της είπαν, εδώ πέρα δεν πρόκειται να κάνεις καριέρα στη Θεσσαλονίκη, θα είσαι απλή τραγουδίστρια, συνηθισμένη. Κάτω είναι όλοι μαζεμένοι. Οπότε τα μάζεψε, πιτσιρίκα, έτσι όπως ήταν πολύ αμαζόνα που ήθελε να τη λένε. Και κατέβηκε στην Αθήνα. Έκανε, η ακμή της ήταν εκεί στις πίστες τις μεγάλες, δίπλα στα μεγάλα ονόματα. Ερωτεύτηκε, αγάπησε το Στέλιο Καζατζίδη. Δεν ευωδόθηκε να ολοκληρώσει σε γάμο. Παντρεύτηκε κάποιον άλλον, τον Γιάννη Ρεράκη. Και ούτε αυτό κράτησε πάρα πολύ. Και ολοκλήρωσε τη ζωή της εδώ στη Θεσσαλονίκη, πάλι στη Νεάπολη. Που πια όταν έκανε αυτή τη μεγάλη καριέρα, ήρθε η πτώση και απότομη, γιατί αρρώστησε κιόλας και πέθανε και γι' αυτό απομονωμένη, και γι' αυτό και δεν την ξέρει πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί ήταν από τις περίεργες περιπτώσεις που, ενώ έκανε πολύ μεγάλη καριέρα, ήταν μεγάλη φωνή και πολύ φίρμα τότε, ουσιαστικά παραέμεινε στη λύθη μέχρι να την ανακαλύψουμε με τον Κωνσταντίνο το Ρίγο και τον Γιώργο το Χρονά, που έγραψε το κείμενο αυτό. Ένα απόσπασμα από συνέντευξη που έδωσε η ίδια η Σεβάς Χανούμ στην ΕΡΤ το 1987 στην εκπομπή του κυρίου Δημήτρη Τζάνη. Εγώ όταν την ακούω συγκινούμε πραγματικά, δηλαδή. Συγκινούμε, γιατί κάθε φορά που την ακούω και αισθάνομαι ότι, επειδή λέω τα λόγια, αυτά που είπατε τα λέω και εγώ στην παράσταση. Είναι σαν να, πώς να πω τώρα, σαν να με κάνει εκείνη και εγώ κάνω εκείνη. Χωρίς να έχουμε σύνδεση. Τρομερό, επειδή εγώ πρώτη φορά την άκουσα τη Σεβάς να λέει αυτά τα λόγια. Γιατί ναι, τα ακούω από μένα. Οπότε τρομερό. Βλέπει το φάντασμα μπροστά του. Αυτό. Και τώρα βλέπει και ακούει και τη φωνή της. Ακούμε και φωνές. Ήταν. Αυτές ήταν οι τελευταίες συνεντεύξεις που έδινε. Που ήταν πια ανημπόρη και άρρωστη. Και όποιος τη θυμότανε και πήγαινε, όπως ο Γιώργος ο Χρονάς, ο ποιητής που έγραψε και αυτό το, της πήρε τη συνέντευξη και έκανε το μονόπρακτο σε Σεβάς Χανούμ, ιστορία με τραγουδίστριας. Όποτε την ανακαλύπτανε και θέλανε να τη πάρουν συνέντευξη, καταλαβαίνετε ότι ξαναζούσε. Και έλεγε την ιστορία και την ξανάλεγε και θυμότανε σπαράγματα και κομμάτια από τη ζωή της, και τα οποία ήταν ανακατεμένα και ήθελε τόσο πολύ να τα πήγε. Και τις ερχόντουσαν στο στόμα, ξέρεις, και δεν έχουν συνέχεια, ήταν και ανακόλουθα, ξέρεις, όλα. Γιατί ήθελε, είχε λαχτάρα να το πει και να, να πει για τη ζωή της και για αυτά που πέρασε. Και γιατί στο τέλος ζήταγε και τη βοήθεια του κόσμου και την αγάπη του, γιατί γι' αυτό ζούμε οι καλλιτέχνες. Πέραν κάποιων χρημάτων που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε αξιοπρεπώς, χρειαζόμαστε και το χειροκρότημα. Αυτό, την αγάπη. Την οποία την ζητούσε στο τέλος με τραγικό τρόπο, γιατί δυστυχώς ο κόσμος, όσο είσαι νέος και πετυχημένος, σε αγαπά και σε χειροκροτεί. Μετά σε ξεχνάει.